Καλησπέρα από το κλειστό του Περιστερίου. Πρεμιέρα, Summer League. Για την Master. Στάτσιος, μπυροκίλερ στο παιχνίδι. Βήματα. Από τον Κώστα, τον Μαντιλάρα. Τι ακριβώς συνέβη τώρα? Γιατί μπάλα πέρασε εκ νέου στους μπυροκίλερς? Η άμυνα θα βγει με αυτά και με αυτά. Ο Τσιτουράς θα δώσει στον Ντούσια. Θάλαρος. Δεν θα πάει και το καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Κοντογιάννη. Το καλάθι δεν θα έρθει ούτε τώρα. Η πορτοκαλί στα χέρια του Ουράνιου. Οι δύο ομάδες έχουν μπει κάπως νευρή και στο παρκέ εδώ στο Γουσουφού. Τάλαρος, Κοντογιάννης για τρεις. Δεν θα βρει στο χώρι, μπάδο από ποιον, Μαντιλάρας. Αυτός μάζεψε. Σου τριών πόδων από την κορυφή. Μπάλα στο σίδερο. Τσίτουρα θα μαζέψει. Τσίτουρα στην μπάλα χαμηλά. Θα έρθει το φάουλ. Ο Γονιδάκης το κέρδισε. Πρώτη βολή άστοχη, εύστοχη, συγγνώμη. Ένα, μία στις δύο. Από το νούμερο 7, τον Πιστάτσιος. Ο Γονιδάκης θα πετύχει νέο καλάθι. Αυτή τη φορά 2 πόντων, δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα με το δεξί. Στο για 3, airball, επιθετικό. Προσποιήσεις. Θα μπορούσε να διαπαιδίσει και το καλάθι. Οι μπυρακίλες έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν τους πρώτους τους 2 πόντους στην αναμέτρηση. Πράγμα που θα γίνει από τον Καπελέση. Κοντογιάννης από τις 45. Σίδερε μπαλά. Για να δούμε το Μαντιλάρα. Θα μοιράσει την μπάλα σε 3 πόντων. Έξω από τη γραμμή το 6.75. Διαχειρός Ράνιου. Ασίστο Μαντιλάρας. Ράνιος ο σκόρερ. Πρώτο προβάδισμα για τους μπυροκίλερς. 3-5. Οι δείχνουν να βρίσκουν αγωνιστικό ρυθμό, να συνδέονται με το καλάθι, κάτι το οποίο γίνεται και με τους αντιπάλους τους.
Τα λάρω θα φέρει την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. 5-5. Αστόχος του πλέον πόδων αυτή τη φορά. Ο Γιάννης θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Το παιχνίδι αρχίζει και αποκτάει ενδιαφέρον, ρυθμό, suspense. Για δύο, μπάλα στο σίδερο, Βαδογιάννη στο αμυντικό. Καλάρος θα πέσει προβάδισμα 4-5. Στην ομάδα του. Το παιχνίδι έχει γρήγορο ρυθμό. Γρήγορες επιθέσεις, καπελέσεις με τον Τάλαρο. Πρέπει να τον παίξει τα πόδια. Για τρεις, νέο τρίποντα από τον Ράνιο, αυτή τη φορά θα στοχίσει, μπάλα κατέληξε συστημένη στα χέρια του Μαντιλαρά, ο οποίος εν συνεχεία θα χάσει την μπάλα, ο Γιάννης έχει φύγει ήδη στον εφημιασμό, υπό την πίεση του αντιπάλου του δεν θα καταφέρει να την αφήσει στο καλάθι. Χαμηλά. Τάλαρος θα μαζέψει το αμυντικό. Προμπονάς ήτανε από τα κονεστής της φάσης που μόλις παρακολουθήσαμε. Τσίτουρας 11-5. Πρώτο time out στο παιχνίδι, 4-46 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, κατέρωθεν στους δύο πάγκους. Καλά, δεν θα έρθει. Πάντα στον φωτεινό πίνακα του κλειστού του Περιστερίου εδώ στο Κουσουπού. Ο Ράνιος δεν θα καταφέρει να συνδεθεί με το καλάθι. Μπάουτ. Μαντιλαράς. Θα στοχίσει. Πολύ 3-43 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Λιμπάδα από ποιον, από τον Ράνιο. Σταματήσει σαν τη γραμμή των 6.75. Δεν ήταν ο Ράνιος, δικό μου το λάθος, ο Αλεξόπουλος ήταν. Το νούμερο 77, ο Ράνιος είναι με το 19. Καπελέσεις. Αλεξόπουλος. Πάρος περικύ, Μαντιλαράς και να έμπαινε δεν θα μέτραγε. Κοντογιάννης, στον Ντάλα. Καλάρες για 2. 13-5. Ο ψήλος μπορεί να έρθει καθυστερημένος, μπορεί να έρθει τελευταίος στο κλειστό του Γουσουκού, προκαλώντας την ευχάριστη έκπληξη του Κοντογιάννη. Αλλά είναι εξαιρετικός σε αυτό το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού. Τώρα θα στοχίσει.
θα τελέσει, θα προσπαθήσει να βρέξει όλο το γήπεδο, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί, ο Τσιτούρας θα μαζέψει. Τούσκιας, πολύ γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Επιθέσεις 5 δευτερολέπτο, κατέρωθε. Εντυπωσιακό επιθετικό rebound από τον Τσίτουρα στην μονομαχία με τον Καπελέση, για να δούμε τι ακριβώς θα δώσουν τώρα οι ρεφ, γιατί το πρώτο σφύριγμα ήταν για να δει ο ρεφ αν είναι όλα καλά. Επιβεβαιωνόμαστε πλήρως η κατοχή για τους γηπεδούχους. Τζίτουρα και δεύτερο, τρίτο, πάρει το φάου. Θα έχει την ευκαιρία για δύο. Διαφορά στους 9. Άστοχος στη δεύτερη. Μαγκλάρα θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα πάρει το φάρο τον Παντογιάννη. Ένα 26. Μετά την μία εύστοχη βολή του Κώστα. Ντούσιας. Κοντογιάννη, Στάλαρος. Κοντογιάννη. Δεν θα καταφέρει να στείλει τη διαφορά στους 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Για να δούμε τον Ντούσια. Δώσει στον Βάιο το φλίγκο, ο οποίος μόλις πέρασε στο παρκέ. Δεν ξέρουμε κατά πόσο τον έχει επηρεάσει. Ότι έκατσε στον πάγκο σχεδόν 9 λεπτά. Εντάξει. Δεν ήταν και στα πιο ζεστά του, μια αλήθεια. Εντυπωσιακή ενέργεια, εξαιρετική. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Καπελέση. 14-8 διαφορά στους 6. Μετράνε ένα σερί μικρό. 4-0. Το Τσίτουρα, συγγνώμη, θα πάει μέχρι μέσα. 16-8. Αλεξόπουλος, 3 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει. Τέλος δεκαλέπτου. 16-8 μπροστά οι γηπεδούχοι. Έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Την μπάλα στον Ντούσια.
su. Airball. Bellesis. Για τους Μπύρο Killers, το πρώτο καλάθι της δεκαλέπτου. Λίγος θα συνδεθεί και αυτός, θα κάνει το 18-10. Διαφορά στους 8. Πιστάτσες θα μαζέψουν και το rebound. Άρα το θα γυρίσει. Άρα στο σίδερο. Έχουμε φάουλ. Πήρε ο Τίλερς θα κλέψουν την μπάλα. Ο Αλεξόπουλος θέλησε να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Μα την ανάψει στο δικό. Επίθεση 14 δευτερολέπτο. Ο Αλεξόπουλος θα πάρει πάρα πολύ όμορφο καλάθι από το νούμερο 19 των Μπύρο Killers. Τον Ράνιο. Ο Ράνιος θα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο με τη συμπληρωματική βολή, θα το κάνει 18-13. Συμπληρωματία 3, αστοχος, άλλα το θεωρητικό, δεν έχει αντίπαλο εκεί. Άστοχος στην πρώτη. Έφυγε στην δεύτερη. Την μπάλα χαμηλά. Λίγος Λούσιας. Μπάλα για Πιστάτσιος. Λίγος. Δύο βηματάκια, η μπάλα στον Τάλαρο. Μονιδάκης, Ντούσιας. Ρωμανικά πάνω του. Αλλαγή κατέμφυση, θα αφήσει με το δεξί. Αντιλαράς. Σίγα μην το χανε. 19-15 από τον Κωνσταντίνο. Διαφορά στους 4, 6 και 42 για το τέλος του πρώτου ημιχρονού. Πάμε σε ένα time out.
επαναφορά από τον Φλίγκο, έχουμε και πάλι παιχνίδι. Λίγκος, Μπουσιάς. Γονιδάκης θα στοχίσει. Μπάλα στον Αλεξόπουλο, στον Ράνιο. Θα με κυνηγάνε και οι δύο μετά το τέλος του παιχνιδιού. Μάλλον από αύριο θα με ψάχνουνε. Τους έχω μπερδέψει ούτε λίγες φορές. Καλά θα σας κόψει. Για να δούμε τον Τουσιά. Πίσω με το δεξί. Θετικό ριμπάντο τον Κοτογιάννη. Θα σκοράρει. 21-15. Από τον αρχηγό της ομάδας. Λεξόπουλος τον μπουμπούνισε έξω από τη γραμμή, τον 6-75. Φιλαράκι του Μαντιλάρα, τον έφερε εδώ για το Σάμερ. 21-18, μάλιστα. Θα απαντήσει ο Κοντογιάννης, δεν θα απαντήσει. Δεν του το κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν άβουν οι μπυροκίλερς με αυτά και με αυτά. Θα έχουν την ευκαιρία να φέρουν την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. Όλα αυτά βέβαια αν ο Ουράνιος δεν προχώραγε σε λάθος με τα φορά της μπάλας. Λούσιας. Λίγκος. Κοντογιάννης. Και 43 για την ανάπαυλη. Ανοιχτό παιχνίδι σε θέση Περιτεράκη. Center for, όπως θέλετε πείτε εδώ. Ο Καπελέσης θα φέρει το παιχνίδι στο πόντο 21-20. Το καλάθι θα έρθει για τους γηπεδούχους, 23-20. Το παιχνίδι εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση μίας κατοχής. Ο Αλεξόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το νούμερο 77 έχει πολύ καλό χέρι, το νούμερο 77 των φιλοξενούμενων, αν μη τι άλλο, και επιβιώνει και με τη δεύτερη του βολή, 23-22. Η όλη του μηχανική του σουτ που έχει, σουτάρει πολύ γλυκά. Τσιντουράς, ο Μπογιάννης, Τάλαρος. Προσπαθούν να σπάσουν τη ζώνη των Μπυροκίλερς. Τους έχουν μπλοκάρει. Έχουν αρχίσει να στερούνται λύσεων. Αυτό μεταφράζεται και στον φωτεινό πίνακα του Κουσουκού. Το παιχνίδι πλέον είναι στον πόντο, 23-22. Οι Μπυροκίλερς έχουν την πρώτη ευκαιρία προς περάσματος. Θα έρθει ο Αλεξόπουλος σε μια πυρουέτα. Χορευτική. Ράνιος για τρεις. Είναι και οι δύο αριστεροχείρες. Μάλιστα. Γι' αυτό τους μπερδεύαμε. Ο Αλεξόπουλος το ματιάξαμε αυτή τη φορά. Αστόχησε. Αστόχησε στο προσπέρασμα. Μία φορά έχουν βρεθεί σε τόσο ρηγού. Μπυροκίλερς 3-5. Χαλαρός. Αστόχησε. Επιθετικό. 25
22 από τον ψηλό των γηπεδούχων, ποιος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Αν θέλετε την άποψή μου, ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Απελέσεις 25-24. Αγώνα πυγμαχία θυμίζει το παιχνίδι σε αυτές τις τελευταίες φάσεις, μία σου και μία μου. Γιάννης, Λίγκος. Λίγκος για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Και πάλι Λίγκος. Μπάλα χαμηλά στο τσίτουρα. Θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό. Ούτε τώρα. Φαντέστε ποιος ήταν εκεί παρόν. Το νούμερο 21. Ποιος άλλος. Ο Ταλαρός. Τα 24. Τσίτουρας θα μαζέψει. Τιγκός, Τσίτουρας, Ονιδάκης, Τάλαρος και αυτό, πω πω, και τεχνική ποινή. Πάμε σε ένα time out. Θα μετρήσει το καλάθι. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Δούσια. Προφανώς κάτι είπε από τον πάγκο. Πάμε στο time out. 1 και 31 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καπελές στις βολές στη βολή της τεχνικής. Θα στοχίσει. Κατοχή για τους Μπύρο Killers. Το καλάθι παναλαμβάνω μέτρησε του Τάλαρου. 29-24. Ο ψηλός κάνει θράψη, κάνει ό,τι θέλει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Man of the match μέχρι στιγμής. Μπέτσον MVP. Μένει να δούμε αν θα την ολοκληρώσει αυτή την εξαιρετική του εμφάνιση. Γιατί να μην το κάνει. Και φυσικά η ομάδα του κερδίσει, γιατί αν δεν κερδίσει, ό,τι και να κάνει αυτό στον αγωνιστικό χώρο, Μπέτσον MVP θα βγει παίκτης των Μπύρο Killers, που αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ Αλεξόπουλου και Ράνιου. Συντούρας. Ο Γονιδάκης θα βρει στόχο. 31-24 απομακρύνονται εκ νέου. Η Πιστάτσιος στους 7. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Αλεξόπουλος. Προσπίτε. Πρέπει να γίνει το τρίποντο. Θα γίνει υπό την πίεση του χρόνου. Όχι υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ο Νικάκης θα πάει μέχρι μέσα. Το rebound από τον Τάλαρο, έχουμε βαρεθεί να το λέμε, αλλά δεν έχει αντίπαλο άποψε. Δεν υπάρχει κορμί να τον αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση, αυτό να πούμε. Είναι ισομετρική διαφορά, αλλά αν αυτό συνδυάζεται και με την ποιότητα του συγκεκριμένου παίκτη, τότε τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για κάθε αντίπαλο, ειδικά όταν δεν έχει σύγχρος να τον αντιμετωπίσει. Έξοδος στην πρώτη, έξοδος και στην δεύτερη. Σιγά που θα τα είχαμε αυτά. Πολλά 33-24. Διαφορά και πάλι στις 9. 25-24. Τρέχουνε σε ρί 8-0. 6 δευτερόλεπτα. Αλεξόπουλος για 3. Airball. Επιθετικό rebound. Δεν υπάρχει φάση, ο χρόνος έχει τελειώσει. Της επίθεσής τους, όχι του παιχνιδιού. Μένει 0,5 για το τέλος. Θέλει μια baseball πάσα τώρα, θα γίνει. Τέλος πρώτη μικρόνου. Φυσάζει ο κύριο Killers, 33-24. Όλα έτοιμα.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Στο 33-24, μεταφορά της μπάλας από το Μαντιδαρά. Έχουμε άφηξη Βενιέρη στο παρκέ του Γουσικού. Από το γονιδάκι Αντιλαράς, ο προπονάς δίστασε, ο Ράνιος επιθετικό, Αλεξόπουλος τρεις, Αστοχός και τώρα θα μαζέψει. Αλεξόπουλος θα κλέψει. Στον τριών πόντο στον εφηβιασμό παρακαλώ. Ο Τζουλ κάνει κάτι τέτοια. Καλά, θα βάζει όλα όμως. Δεν είναι μορφή για τον Αλεξόπουλο. Το αντίθετο. Τα έχουμε πει και πριν. Τα είπαμε και πριν. Για το χέρι του. Εδώ θα κλέψει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα. Για ποιον, έχω την εντύπωση μπήρω ο Killers. Λαρά σε τη γωνία, συνεχίσει, λίγο θα μαζέψει. Μπίσκιας. Μπάλα στα χέρια του Μπούσκια. Πάμε για επίδεση 14 δευτερολέπτων. 5 τώρα στην κατοχή τους. Ο Γονιδάκης θα κερδίσει το φάουλ. Βενιέρης θα περάσει στο παρκέ. Και για να δούμε, εμείς προσωπικά δεν τον έχουμε δει να παίζει. Για ποιο λόγο τα τόσα πολλά χειροκροτήματα μόλις τον είδαν. Χειροκροτήματα επειδή είναι παιχταράς, χειροκροτήματα επειδή είναι καλός φίλος και περνάμε από τον καιρό, ή και τα δύο. Στην παρούσα φάση καλό να θα ήταν να είναι παιχταράς. Λοιπόν, 35-24. 34-24, συγγνώμη. Πρώτος πόντος θα έρθει για τους Πιστάτσιος. Τι του κάνει την παρά του Κοντογιάννη. Τον πούλησε και αλλιώς τον έφτισε. Μελές θα πάρει το φάρα το φούγκο. Καπελέσεις για τρεις, μπάλα, airball. Για δύο ελεύθερες βολές.
άστοχο στην πρώτη. Έξω στην δεύτερη, ο Κωστάς. Η άμυνα θα βγει για να δούμε άμα οι μπυροκύλες θα τρέξουν νέο σερί και θα πλησιάσουν. Τίποτα δεν θα έρθει, επιθετικό ριμπάντα τον Κώστα, άστοχος και αυτός. Για να δούμε τον Ντούσια. Ο Γιάννης είναι μόνος του, θα προσποιηθεί. Δεν θα βρει στόχο. Επιθετικό rebound, ούτε τώρα, στο δεύτερο χρόνο. Μπενιέρης. Στοχή σε σούτ. Τριών πόντων, ο Ράνιος, 34-28, θα μειώσουν στους 6. Ο Νταλαρος πήρε τις απαραίτητες ανάσες και πέρασε ξανά στο παρκέ. 4:59 έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά της τρίτης τροφής του παιχνιδιού. Εδώ σε αυτό το πολύ όμορφο γήπεδο, στο Γούσου Κου, παλιό μεν, κουκλί δε, με τις φανέλες του κυρίως, σαν αυτή θα αναπαιχθούμε, του Φόρνα Κοσμή. Το γήπεδο, ο Ράνης θα έρθει σαν απομηχανής θεός, σαν τρέιερ από πίσω, στον αέρα, θα αφήσει την μπάλα, 35-30. Πλησιάζουν κι άλλο. Έχουν πετύχει μόλις 2 πόντους η Πιστάτζιος. Και αυτό συνέβη όταν ο Τάλαρος πέρασε στο πάρκε, στο πάρκο. Ο Ντογιάννης. Σπίτι. Θα κάνε μαντάρα εκεί. Και το ίδιος. Καπελέσεις πιέζεται, θα περάσει το Μπενιέρι. Σπάσανε τον ντάπτη με κίση που του κάνανε. Του θέλει να του κάνουν, ο Μπενιέρι σε εξαιρετικό καλάθι. Τελικά με παιχταράς. Η απάντηση δόθηκε. 35-32 που είναι φέρει το παιχνίδι στους 3 πόντους. Το 32 τον Πυροκύλερ υπήρχε το 34ο πόντο της ομάδας του. Λουσιάς, νέο άστοχο, Κοντογιάννη, στον Τάλαρο. Μενιέρη θα κλέψει. Απελέσεις, στο Ράνιο. 35-34. Μάλιστα, time out γρήγορα, γρήγορα. 3:35 για το τέλος του 10 λεπτού. Με το σκορ στο φωτεινό πίνακα έτσι που να είναι στο 35-34. Λούσιας. Επιθετικό φάου. Τον Ντούσια. Μάλιστα. Το φάουλ το οποίο προηγήθηκε ήταν το επιθετικό του Ντούσια, δεν υπάρχει κάτι μετά. Βενιέρης. Χαμηλά, πέμπτο ματικό, έχουμε βολές.
θα έχει την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσει, να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Έχω στην πρώτη. 35 όλα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί χειροκροτάγανε με το που τον είδανε. Δεν τους είχε λείψει καθόλου, επειδή είναι παιχταράς το κάνανε. Γνωστοί συμφερωτολόγοι οι Μπυρο Killers. 35-35. Τελευταία φορά που δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλοι ήταν στο 5-5 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τσιντουράς, Βυσιάς. Τσιντουράς. Πάρει το φάουλ. Βουσιάς θα στοχίσει, θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Ο Βουσιάς έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχίσεις και στις 2, 37-35. Έχουμε βήματα. Θα περάσει και πάλι για τους γηπεδούχους και για να δούμε αν θα υπάρξει η ίδια αντίδραση σαν και αυτή που υπήρξε όταν οι Μπυρο Killers μειώσανε στον πόντο 25-24. Κάλαβος θα στοχίσει, θα πελέσει, θα μαζέψει. Σουδιατρής Αλεξόπουλος, πάλι στο σίδερο. Τσιντούρα στο αμυντικό, θα τρέξει όλο το γήπεδο. Αλεξόπουλος θα διασχίσει όλο το αγωνιστικό χώρο και θα προλάβει τον Τσιντούρα. Θα έρθει διακύρωση Γονιδάκη, 39-35 στο συν 4. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό της προτελευταίας στροφής. Αλεξόπουλος δεν βρήκε στόχο, ο Ράνιος θα έρθει από πίσω, ο Τσιάς δεν τον είδε, του έκλεψε την μπάλα. Λέσεις. Θα στοχίσει. Ο Ντούσιος θα πάρει το φάουλ και θα πάει και στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη, 40-35. 40 δευτερόλεπτα. Μετράνε σερί 5-0, 5 αναπάντητοι πόντοι. Η απάντηση ήταν άμεση. Σε άμυνα ζώνη στο Ρακί Πιστάτσιος θα τους οδηγήσουν. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Θέλουν να κόψουν
ουσιαστικά αποκόψουν το Βενιέρι από το καλάθι, να στείλουν το παιχνίδι στην περιφέρεια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανθρώπους που μπορούν να τους σκοτώσουν. Όλα έχουν το ρίσκο τους, ειδικά στο μπάσκετ. 9 δευτερόλεπτα, Κοντογιάννης, ο Νιδάκης, θα πάρει χαμηλά το φάουλ. Κουμαλαγή, Καπελές θα περάσει εκτός τερέν. Άσοδο στην πρώτη, ο Νιδάκης. Έσοδο στη δεύτερη. 41-35, για να δούμε τον Αλεξόπουλο. Το μπουμπούνισε. Όχι. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέπτου, 41-35, πάντα μπροστά η Πιστάτσιος. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Σαράντα 3-35, το σερί μεγαλώνει. Ο Τσίτουρας πέντε για το καλάθι. Παίγει δικαιώμα και για μία δεύτερη βολή. 44-35. Κάνουν ό,τι και την τελευταία φορά η Πιστάτσιος, η αντίδρασή τους είναι άμεση. Αλεξόπουλος, Βενιέρης, Ρομπονάς, θα στοχίσει, Τούσιας, Κοτζίτουρα, επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Ρομπονάς, Μαντιλαράς για τρεις. Θα στοχίσει. Λίγος. Τσίτουρας. Σαλάρος. Βήματα. Με τον Αλεξόπουλο, Μαντιλαράς, αυτή τη φορά θα στοχίσει, ούτε τώρα. Τους έχουνε μπλοκάρει με αυτή την αμυνά ζώνη, η αλήθεια είναι. 35-35 γίνει 44-35. Η άμυνα θα βγει, η Βενιέρη θα μαζέψει. Θάλαρος αμυντικό. Προμπονά, εκείνος υπό τη σκέπη του Τάλαρου δεν καταφέρει απολύτως τίποτα και πώς θα καταφέρει, άλλωστε αφήνει να αράχνει τον Πιστάτσιος. Βιάστηκαν εδώ οι υπεδούχοι που πέσαν σε λάθος. Σίδερο. Καπελές θα κλέψει.
Θα πρέπει να πετύχουν ένα καλάθι να ξεκολλήσουν το 35, θα γίνει με τον Ράνιο. Ου, δεν του έκανε το χαρίρι μπάλα. Αλεξόπουλος δίνει το screen. Βλέπει το χρονόμετρο. Το μπουμπούνι σε εκτός ισορροπίας. Αστόχησε. Σίτουρας. Το Γιάννης. Σίτουρας. Λίγκος. Παρέμβει ο Μαντιλαράς. Κατοκύρια τους Πισάτσιος. Με τον χρόνο να τους παρέμει. 2,1 για την επίθεση τους. Θα μπορούσε. Ο Κλίγκος θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Ο Γονιδάκης. Και στη δεύτερη. Απελέσει επιτέλους, θα ξεκολλήσει την ομάδα του 35, θα μειώσει 7-44-37. Ράνιος. Αλεξόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. 44-40, θα μειώσει στους 4. Θα δώσω δεύουμε για τα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Λίγκος, πάρει το φάουλ. Ο Γονιδάκης, συγγνώμη. Άστοχος και πάλι. Ο Κάλλορς θα μαζέψει το rebound και θα πετύχει το καλάθι 46-40. Είχε να μιλήσει πάρα πολύ ώρα ο ψηλός. Ήτανε άφαντος σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο και μέχρι στιγμής με παράβαση 4-44. Για να δούμε αν αυτό το επιθετικό θα αποτελέσει κομβικό σημείο παιχνιδιού. Ράνιος και θα πάρει τη σιτάλη από τον Αλεξόπουλο και θα συνδεθεί και αυτός εκτός τη γραμμή το 675-48-43. Σίδουρας έβασε στο παρκέ, θα σηκωθεί, όλα καλά. 3,4 θα σηκωθεί.
κάνεις και πρέπει να σουτάρει. Λίγος θα το κάνει. Η μπάλα για τους κυροκύλερ 3-37 για το τέλος. Αλεξόπουλος θα μειώσει στους 3-48-45. Έχουμε παιχνίδι. Καλάρος. Τσιντουράς, Κοντογιάννης. Φλίγκος. Κοντογιάννης. Ο Νιδάκης θα στοχίσει και πάλι. Καπελές. Μαδηλαράς. Ράνιος. Θα πάρει το φάλτο γονιδάκι. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απάντητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέλεσαν στους δύο πάγκους. Αλεξόπουλος θα κερδίσει το φάουλ, χαμηλά, δεν υπάρχουν πολλές, ήταν το πρώτο ματικό. Δεν θα σοφαρίσει. Επιθετικό rebound από τον Αλεξόπουλο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο τρίτο ματικό από τρία η κάθε ομάδα. Εσείς για τρεις, ούτε τώρα. Καλάρος θα μαζέψει άλλο ένα σκουπίδι. Έχουμε να δώσουμε. Δουσιάς. Για τρεις. 51-45, την πιο κρίσιμη στιγμή. Συνδέεται με τον καλάθι το νούμερο 15 των γηπεδούχων. Μπάλα σε ποιον, στα χέρια του Μανδηλαρά. Τι καλάθι πήγε να πετύχει και ο Κώστας. Ο Ράνιος πρέπει να ευστοχίσει. Θα το κάνει, 51-48. Είπαμε, Ράνιος Αλεξόπουλος. Οι δύο αριστερόχειρες των Μπυροκίλερς. Άμα ήταν και ο Σάλβος αυτή την ομάδα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή φορά το νούμερο 15 των πιστάτσιων θα στοχίσει. Ο Ντουσιάς, επιθετικό ριμπάντο τον Τάλαρο. Ο Μιλαράς θα κάνει το φάουλ, υπάρχουν βολές. Νομίζω αχρίαστο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τους οδηγήσουν στη γραμμή των αριθμών βολών. Με 7 δευτερόλεπτα για το πέρας της επίθεσής τους. 39,6 για το τέλος του παιχνιδιού. 52-48. Thank you.
18. Πάμε σε ένα time out, 39 και 6 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, και πάλι στο παιχνίδι μας για αυτά τα τελευταία 39,6. Το σκορ είναι σε 53-48, σε συν 5. Θα χρειαστεί ένα μεγάλο καλάθι για να δούμε αν θα έρθει από το ουράνιο. Δεν θα έρθει. Ο Κύπρος θα μαζέψει. Κοντογιάννης δεν θα τελειώσει το παιχνίδι. Μπάλα και πάλι για τους Πιστάτσιους. Οι Κύπρος δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την μπάλα εντός παρκέ. Θα πρέπει να πάνε για ένα γρήγορο φάουλ τώρα. Νομίζω κάνανε φάουλ στο πιο σωστό παίχτη. Δικαιώνομαι για αυτό που είπα προλίγου. Τέσσερα, 48 διαφορά στους 6. Πάμε στο time out. 26-3. 54-48. Οι Σάτσες παίξαν δύο φορές με τη φωτιά, είναι η αλήθεια. Και πάνε να παίξουν και τρίτη. Διότι ο Τάλαρος θα κάνει φάουλ στον Καπελέση πάνω στην προσπάθεια για σου τριών πόντων. Περίτω να πούμε ότι πρέπει να εξοχίσει και στις τρεις. Έξω στην πρώτη. Δεύτερη. Προφανώς και θα πάνε σε ένα γρήγορο φάουλ. Εύστοχος και στην τρίτη. 54-51. Φάουλ του Αλεξόπουλου στο Τζίτουρα. Στα 22 δευτερόλεπτα. Ο Τσίτουρας θα κάνει το 55. Άστοχος στη δεύτερη. Αλεξόπουλος. Βενιέρης. Ράνιος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Αλεξόπουλος. Μαντιλαράς και αυτός για τρεις. Ήρθε τώρα Καπελέσης επιθετικό. Δόθηκαν τρεις ευκαιρίες, δεν εκμεταλλεύτηκαν καμία. Τελικό σκορ 55-51. Οι Πιστάτσιος θα πάρουν την νίκη στην πρεμιέρα του Summer League εδώ στο Γουσουκού.